Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας μιλήσω λίγο πιο εσωτερικά για την απόκριφη επιστήμη και θα ήθελα να σας πω σχετικά με το αστρικό σώμα και το φωτεινό σώμα ή αλλιώς το light body και astral body όπως τα ξέρουμε από στα αγγλικά με την αγγλική ορολογία. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε τα χρησιμοποιούσαν και τα ξέρανε από αρχαιοτά των χρόνων για να δημιουργήσουν όσοι άνθρωποι είχαν αυτή την θέληση, θα λέγαμε, ορισμένες προεκτάσεις στο χώρο του εαυτού τους. Καταλαβαίνουμε ότι επειδή η ύλη έχει πολλά επίπεδα, όπως εμείς βλέπουμε αλληγορικά τον αέρα, το νερό και τη στεριά και τη φωτιά, έτσι ανάλογα επίπεδα υπάρχουν για να μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τον ανάλογο χώρο για να υπάρχει μέσα η συνείδησή μας ή αλλιώς αυτό που ξέρετε όλοι σαν σώμα. Κάθε φορά που η συνείδησή μας διατηρεί ένα συγκεκριμένο χώρο σε μία διάσταση, αυτόματα δημιουργείται ένα σώμα. Καθώς αφυπνίζουμε λοιπόν τη συνείδησή μας στα ανώτερα επίπεδα και σημαίνει ότι προβάλλουμε τον εαυτό μας κάτω από ορισμένες συνθήκες, προβάλλουμε δηλαδή τη συνείδησή μας, πρέπει λοιπόν η ίδια η συνείδησή μας να πάρει την ανάλογη ενέργεια για να μπορέσει να φτιάξει ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, όχημα ή όργανο για να μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Πολλοί φίλοι με ρωτάνε πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τη συνείδησή μας, να την προβάλλουμε στο αστρικό, αλλά και να φτιάξουμε ένα αστρικό σώμα. Κάθε σώμα λοιπόν πρέπει να παίρνει τις ανάλογες ενέργειες για να μπορεί να ενσαρκωθεί στο ανάλογο, θα λέγαμε, επίπεδο. Το αστρικό σώμα ή αλλιώς θα λέγαμε το άστραλ, το οποίο έρχεται σε μας, δημιουργείται από αυτό που λέμε από τη ζωτική μας ενέργεια. Στην πραγματικότητα είναι ένα εθερικό σώμα από εθέρα και φτιάχνεται όταν εμείς αρχίζουμε και προσλαμβάνουμε τις ανάλογες ποιότητας εθέρα. Όσο εμείς παίρνουμε αυτή τη ζωτική, θα λέγαμε, ενέργεια του αστρικού σώματος, όσο εμείς λαμβάνουμε τέτοιου είδους ενέργεια ή, θα λέγαμε, μετασχηματίζουμε μέσα μας την χαμηλή ενέργεια σε αυτού του τύπου ενέργεια, τόσο στην πραγματικότητα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα όχημα το οποίο η συνειδητότητά μας θα μπορέσει να υπάρχει μέσα εκεί και να μπορούμε να γινόμαστε συνειδητοί με το αστρικό μας σώμα. Στα όνειρα τα οποία έχουμε, που βγαίνουμε θα λέγαμε με το αστρικό σώμα μας, αναλόγως τη συνειδητότητα και την εγρήγορση που έχουμε, μπορούμε να έχουμε τις ανάλογες ιδιότητες, γιατί το αστρικό σώμα, θα λέγαμε, φτιάχνεται, θα λέγαμε, μέσα στα όνειρα βάσει των πεποιθήσεων που έχουμε. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ένα αστρικό σώμα με την έννοια να μπορούμε να του δώσουμε ένα χώρο και εκτός από το χώρο να του δώσουμε και ένα σχήμα μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτά είναι βάσει των διαφόρων πεποιθήσεων που κουβαλάμε μαζί όταν βγαίνουμε στο αστρικό, θα λέγαμε, εθερικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Έχει πάρα πολλά επίπεδα το αστρικό αναλόγως το πόσο εμείς είμαστε ακόμα εξαρτημένοι ή σε δεσμούς με τη χαμηλή πυκνότητα, με την που λέμε ύλη ή πιο πολύ τη φυσικότητα της ύλης. Αναλόγως λοιπόν τις πεποιθήσεις που έχουμε μέσα μας και αναλόγως θα λέγαμε το πόσο πολύ εμείς είμαστε αποταυτισμένοι από την ύλη, κάθε φορά με το αστρικό μας σώμα μπορούμε να δουλέψουμε αντί για τη συλλογική κατάσταση μέσω των ονειρόκοσμων που παίζουν οι άνθρωποι ατομικά και να μπορούμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας σε καταστάσεις έρευνας. Από την άλλη, όλοι έχουμε ακούσει για αυτό που λέμε ότι θα μπούμε στη ζώνη φωτονίων. Η ζώνη φωτονίων, όταν θα μπει όλο το ηλιακό μας σύστημα εκεί πέρα και θα αρχίσει να εισδρέει πάρα πολύ τέτοιου τύπου φωτονιακή ενέργεια μέσα μας, είναι αυτό που έπαθε, θα λέγαμε, και ο προφήτης Ελάια, όπως το λένε, που αναλήφθηκε. Τι σημαίνει αυτό, φίλοι μου?
ότι όταν υπάρχει μια ορισμένη σειρά ή ρυθμός φωτονίων μέσα εις ροή στον άνθρωπο, τότε τα άτομα αρχίζουν και δουλεύουν και ενεργοποιούνται σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, διαφορετική από ό,τι πριν. Αλλάζουν, θα λέγαμε, δόνηση. Κάθε φορά εμείς που πετυχαίνουμε μια εισροή πολλών, θα λέγαμε, φωτονίων, τα φωτόνια είναι όταν μπαίνουν μέσα στο διάστημα εκείνο το οποίο λειτουργούν τα δικά μας άτομα μέσα. Αυτά τα φωτόνια, επειδή το ένα με το άλλο είναι σαν να παίρνει ένα είδος υπολικότητας κατεύθυνσης, αρχίζουν και μέχρι να βγουν έξω πάλι από εμάς να εκπαιμπθούν, αρχίζουν να κάνουν ορισμένες, θα λέγαμε, ρυθμούς, tempo, με τέτοιο ρυθμό, ώστε σιγά σιγά να μένει εκεί πέρα μια ενέργεια από αυτά. Ένα φως. Αλλά ένα φως που θα μπορεί να κρατηθεί συγκεκριμένα μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο των διάφορων ατόμων που απαρτίζουν τον εαυτό μας. Κάθε φορά που εμείς έχουμε την ανάλογη εισροή λοιπόν φωτονίων, μπορούν να ενεργοποιούνται με τέτοια ταχύτητα τα άτομα μέσα μας και να μας δείσουν αυτό που λέμε το φωτεινό σώμα. Αυτή η εισροή φωτονίων έχει γίνει σε μερικά άτομα και έχετε δει την ανάληψη πώς ένας μπορεί να μπει στο φωτεινιακό του σώμα, στο φωτεινό του σώμα. Και μόλις η γη και όλο το ηλιακό σύστημα περάσει μέσα από αυτή τη ζώνη, λέγαμε φωτονίων, εγώ όπως τη λέω εγώ τη γαλαξιακή κουνταλίνη, και λουστεί όλη η ανθρωπότητα και όλη η γη με αυτό το πράγμα, τότε η ανάληψη ή αυτό που λέγατε κάτι σαν γεγονός που λέγανε παλιά, θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ξαφνικά τα πάντα θα είναι φωτεινά, θα έχουν ένα φωτεινό σώμα και αυτό το σώμα, φίλοι μου, δεν επιτρέπει να μπουν μέσα τα διάφορα κατώτερου τύπου, θα λέγαμε εγώ. Θα είναι μια αγαθή κοινωνία για 2.500-2.000 χρόνια όσο κρατάει αυτή η ζώνη φωτονίων που περνάμε μέσα από τις δακτύλους Ελκυόνης που λένε, και εκείνη θα είναι η χρυσή πραγματικά εποχή που η ανθρωπότητα θα είναι τελείως, θα λέγαμε, ηλιακής φύσεως, αγαθή, χωρίς κανένα παρασιτικό πράγμα μέσα της. Αυτά σχετικά με τα δύο σώματα του ανθρώπου που μπορεί να φτιάξει. Ειρήνη σε όλους σας.